80 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν διαγνωστεί, από τους οποίους ήδη περίπου τα 35-40 εκατομμύρια έχουν πεθάνει. Ναι. Βεβαίως. Αυτό που υπάρχει πρόβλημα και εντοπίζουμε ειδικά εμείς οι γιατροί είναι η άγνοια και το ότι δεν γνωρίζουν τι είναι το AIDS, λένε για το AIDS και θεωρούν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από τον ιό έχουν AIDS, το οποίο είναι μύθος. Ο ιός του HIV είναι ο ιός που προσβάλλει τον ανθρώπινο, τον άνθρωπο, έτσι, αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, όπου είναι ο ιός της, της ανθρώπινης άνοσο-ανεπάρκειας. Αυτοί οι άνθρωποι που κολλάνε τον ιό και που εμφανίζουν τα συμπτώματα στο πρώτο διάστημα, 2 με 6 εβδομάδες περίπου, και εμφανίζουν κάποια συμπτώματα, από εκεί και πέρα που περνάει η οξία φάση, για 2 έως και 15 χρόνια κάποιοι δεν θα νοσήσουν. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, αυτοί που έχουν το σύνδρομο της επίκτητης άνοσο-ανεπάρκειας που λέμε εμείς, δηλαδή το AIDS, είναι οι άνθρωποι που έχουν πλέον αρρωστήσει. Άρα τι θέλω να πω. Αυτοί που έχουν τον ιό δεν είναι και ασθενείς. Αυτό θέλω να πω. Ναι, έχουν προσβληθεί από τον ιό, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ασθενείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που ο κόσμος ακούει οροθετικός στον HIV, άρα έχει και AIDS. Αυτό δεν ισχύει. Όχι. Πείτε μου κάτι, επειδή, και συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή λέμε καμιά φορά ότι εδώ στην Ελλάδα ασχολούμαστε λίγο ετεροχρονισμένα με θέματα πρόληψης και ενημέρωσης περισσότερο, συγκριτικά με τους δυτικοευρωπαίους, Αμερικανούς κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Δεν νομίζω πλέον τα τελευταία χρόνια. Νομίζω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι ο κόσμος πλέον ψάχνεται. Ψάχνεται πολύ. Ενημερώνεται και μέσω του διαδικτύου, φαντάζομαι, έτσι, περισσότερο. Ναι. Όμως παρατηρώ ότι μόνο για το 2019. Υπάρχουν στοιχεία που αναφέρουν ότι 473 είναι τα νέα κρούσματα μόνο μέσα στο 2019 σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο Ελλάδος. Δεν ξέρω αν αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να σημάνει έτσι ένα καμπανάκι συναγερμού. Δεν ξέρω με τα ποσοστά, σίγουρα τα γνωρίζετε καλύτερα. Κοιτάξτε, το Κελπνό έχει βγάλει μέχρι 30 Οκτώβρη του 19 τα στοιχεία ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 18.000 με τον ιό, τον HIV. Από αυτούς, οι 10.000 είναι σε θεραπεία, για κάτι που δεν μιλήσαμε και θα το πούμε σε λίγο. Δηλαδή, έχουν τον ιό και είναι σε θεραπεία. Είναι 4.000 περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, που έχουν AIDS. Και το υπόλοιπο 4.000 τι έχει γίνει, ενώ γνωρίζουν ότι είναι οροθετικοί. Δεν κάνουν θεραπεία. Δεν ακολουθούν θεραπεία. Μάλιστα. Για ποιους λόγους. Θα τα πούμε βέβαια, έτσι μπορεί, αλλά ας το ρωτάτε. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ακόμα ταμπού. Ταμπού, ε. Ναι, το οποίο είπαμε, το να έχεις τον ιό, να είσαι οροθετικός και να είναι ταμπού, είναι πρόβλημα. Και είναι ταμπού και για τους ίδιους, γιατί δεν γνωρίζει ο υπόλοιπος κόσμος ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ασθενείς, δεν είναι άρρωστοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, αρκετοί άνθρωποι γύρω μας οροθετικοί, οι οποίοι κανείς μας δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχουν HIV, γιατί δεν είναι άρρωστοι. Τι γίνεται λάθος τελικά, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Τι γίνεται λάθος. Από πού να αρχίσουμε. Από πού να αρχίσουμε. Από πού να αρχίσουμε. Από το κομμάτι της πρόληψης ενδεχομένως. Καταρχήν, ναι. Αυτό που οι πιο πολλοί φοβούνται ότι ο ιός του... Ο HIV, ο ιός του AIDS, δηλαδή, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα και βλέπετε ότι το επιμένω από την πρώτη στιγμή ότι είναι καλά δύο κάνετε, διαφορετικά πράγματα. Ναι. Καλά κάνετε. Νομίζουν ότι κολλιέται με τη χειραψία ή με ένα φιλί ή στη συγκατοίκηση ή άμα κάτι στο κάθισμα. Αυτό είναι όχι απλά λάθος. Δεν ισχύει. Καταρχήν υπάρχουν μελέτες όπου έχουν πει ότι στο σάλιο δεν υπάρχει ο ιός. Άρα λοιπόν με ένα φιλί δεν κολλάει. Λέμε ότι κολλάει με τα σωματικά υγρά. Αλλά πια. Το σπέρμα, το μητρικό γάλα, το αίμα, το πρώτο και κύριο, το αίμα. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι ο άλλος που είναι οροθετικός και δεν το ξέρει ή το ξέρει και κάνει θεραπεία. Και αυτά που μιλάμε εμείς για υλικό φορτίο, που δεν θα ήθελα να μπω σε τόσο ιατρικές λεπτομέρειες, γιατί δεν υπάρχει λόγος, θέλουμε απλά να ενημερωθεί ο κόσμος. Σημαίνει ότι δεν τον πλησιάζουμε, τον φοβόμαστε, δεν τρώμε μαζί του, δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν τον φιλάμε, δεν καθόμαστε στην ίδια καρέκλα. Είναι τεράστιο λάθος όλο αυτό. Είναι μύθοι όλα είναι αυτά μύθος, που ακούγονται. Είναι μύθος. Ωστόσο υπάρχουν όμως και αλήθειες. Υπάρχουν και αλήθειες. Όπως είπα πριν, έτσι, κολλάει από το αίμα. Άρα τι σημαίνει από το αίμα, μολυσμένες βελόνες.
Τώρα τελευταία συζητιέται και τα τατουάζ αν δεν έχουν γίνει σωστές απολυμάνσεις και τα τρυπήματα, τα piercing, τρυπήματα αυτιών και όλα αυτά τα, τα τρυπήματα, αν δεν έχουν γίνει σωστές απολυμάνσεις. Υποθέτω και εύχομαι και ελπίζω ότι όλοι το προσέχουν αυτό, οι επαγγελματίες που κάνουν τατουάζ και piercing. Ίσως σε άλλες χώρες να μην είναι τόσο, να μην το προσέχουν τόσο πολύ, ώστε να αποσυρώνουν τα εργαλεία τους. Μεταγγίσεις που αρχικά υπήρχε παλαιότερα σε παλαιότερα χρόνια πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις μεταγγίσεις. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, υποθέτω, γιατί προσέχουν πάρα πολύ. Λοιπόν, με το σπέρμα. Δηλαδή, το σπέρμα είναι ένα σωματικό υγρό που μεταφέρει τον ιό. Όπως είπα πριν, το μητρικό γάλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα που είναι οροθετική δεν μπορεί να μείνει έγκυος ή δεν μπορεί να γεννήσει, γιατί εκεί πέρα είναι τώρα ο μύθος. Δηλαδή, μια γυναίκα που είναι οροθετική, αυτό που λέω έχει τον ιό, πώς θα κάνει σεξ για να μείνει έγκυος, με ρωτάνε. Μα φυσικά, αφού είναι σε θεραπεία, είναι χαμηλά αυτά τα φορτία του ιού, άρα δεν το μεταφέρει στο σύζυγό της. Και υπάρχουν αρκετές γυναίκες. Μπράβο. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή φαντάζομαι έχετε έρθει αντιμέτωποι με πρόσωπα και καταστάσεις, με ανθρώπους οι οποίοι έμαθαν τη μία στιγμή, ήρθαν να κάνουν μία απλή εξέταση και μαθαίνουν την επόμενη στιγμή ότι έχουν τον ιό. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν AIDS, ναι, και το μαθαίνουν τυχαία γιατί έχουν πλέον αρρωστήσει. Έχουν πλέον έρχονται αρρωστήσει. Με μια πνευμονία, έρχονται με κάποια άλλα προβλήματα υγείας, γιατί αυτό που κάνει ο ιός είναι ρίχνει το ανοσοποιητικό. Τι είναι γι' αυτό τα πρώτα το πράγματα. Λέμε ανοσοανεπάρκεια. Ρίχνει το ανοσοποιητικό. Έτσι. Άρα αρχίζει και είναι ευαίσθητο σε λοιμώξεις και σε διάφορες ασθένειες. Σωστά. Τι είναι το πρώτο πράγμα που λέτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος διαπιστώνεται ξαφνικά μέσω των εξετάσεων ότι έχει τον ιό? Θα μπορούσα να σας πω σε δύο σκέλη. Και στο κομμάτι το ψυχολογικό, σίγουρα η επίδραση ενός εξειδικευμένου γιατρού όπως εσάς θα είναι κατασταλτική, αλλά και στο κομμάτι βεβαίως της θεραπείας. Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που του λέτε? Καταρχήν, όταν βγει η εξέταση και είναι θετικό στον ιό, σίγουρα υπάρχουν ειδικά κέντρα και εδώ στην Κρήτη που τους ενημερώνουν και τους βάζουν στην αγωγή, την αντιρετροϊκή για αυτό τον ιό, τέλος πάντων. Όταν μας τυχαίνει εμάς, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, αν εμένα όποτε μου έχει τύχει σε εξέταση, θέλει λίγο χειρισμό για να καταλάβει αυτό. Ναι, να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν είναι άρρωστος. Ότι άμα ακολουθήσει μία θεραπεία, μπορεί να μην νοσήσει και πιο πολλοί δεν νοσούν ποτέ στη ζωή τους με AIDS. Που αυτό είναι που θέλω να ακούσει ο κόσμος. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι βρέθηκες θετικός στον ιό, ότι θα πάθεις AIDS και θα πεθάνεις. Εφόσον ακολουθεί τη θεραπεία που του συστήνουν οι ειδικοί γιατροί γι' αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ειδικοί γιατροί, λοιπόν, οι πιθανότητες να πάθει AIDS και να πεθάνει από αυτό είναι από τον ίδιο πια, που ή δεν έγινε έγκαιρα η διάγνωση ή δεν ξεκίνησε έγκαιρα η θεραπεία. Μάλιστα. Δεν θεραπεύεται ο ιός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν παρεξηγηθώ. Όχι. Αν και έχουν ακουστεί και διάφορα. Δεν θεραπεύεται ο ιός. Ο ιός υπάρχει. Μάλιστα. Απλά είναι αυτό που λέμε εμείς, τον κοιμίζουμε. Θέλω να έρθουμε λίγο στα ενδότερα, στα της χώρας μας, στην Ελλάδα, στην πλειονότητα της μετάδοσης του ιού. Πού οφείλεται, γιατί σίγουρα είπαμε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν, φαντάζομαι, την παγκόσμια κλίμακα. Mm-hmm. Δεν ξέρω σε επίπεδο χώρας αν υπάρχουν στοιχεία που οφείλεται τη μεταδοτικότητα. Κοιτάξτε, του ιού. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Παρακαλώ. Και θα πω ότι στην Ελλάδα τα στοιχεία λένε ότι περίπου το 82%. Τα 100 των ανθρώπων που έχουν τον ιό είναι άντρες. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, που είναι οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ακριβώς. Είναι ομοφυλόφιλοι άντρες που δεν παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Αν και θεωρώ, μέσα από τη δουλειά μου τουλάχιστον, για την εμπειρία μου θα μιλήσω, ότι πλέον όλοι οι άντρες είναι πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτική. Τα λένε και τα στοιχεία άλλωστε. Δεν είναι τυχαίοι οι αριθμοί που λένε ότι παρατηρείται μία ύφεση, μία υποχώρηση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τον αντρικό πληθυσμό όσον αφορά την εμφάνιση του ιού. Αλλά, το έχουμε και στο σχετικό τίτλο, έχουμε αυξητική τάση στο ποσοστό των γυναικών. Το οποίο είναι λίγο
Απ' τη μία παράδοξο, δεν ξέρω πώς μπορώ να σας το εξηγήσω αυτό που σκέφτομαι, mm-hmm. προσωπικά που σκέφτομαι, αλλά είπαμε ότι δεν μεταδίδεται εύκολα, μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά, με το αίμα, άρα και με αίμα περίοδου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η αύξηση του ποσοστού ίσως να είναι σε πολύ νεαρότερες ηλικίες που δεν προσέχουν γιατί δεν έχουν ακόμα αντιληφθεί τι συμβαίνει ή σε αρκετά μεγαλύτερες που είναι άλλης γενιάς, οπότε δεν έχουν συνειδητοποιήσει. Κατανοητό. Τι γίνεται. Κατανοητό. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι των συμπτωμάτων, γιατί mm-hmm. νομίζω κάποιος ο οποίος μπορεί να μας παρακολουθεί τώρα, σίγουρα υπάρχουν κάποια σημάδια που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ανησυχήσουν έναν άντρα ή μία γυναίκα. Ποια είναι εκείνα τα στάδια που... Θα κάνω πάλι ένα πρόλογο, γιατί παρακαλώ. Μπορεί να παρεξηγηθώ λέγοντας τα συμπτώματα, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή είμαι κρυωμένη. Οπότε εγώ θα πω ότι τα πρώτα συμπτώματα στην πρώτη λίμωξη, στην οξία λίμωξη, μπορεί να είναι ο πυρετός, η καταβολή, ο ξηρός βήχας, η κόπωση, λεμφαδένες, να μοιάζει με κρύωμα, έχει συμπτώματα γρήπης. Άρα εγώ έχω AIDS ή έχω τον ιό του AIDS. Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν αυτό, όταν κάποιος έχει αυτά τα συμπτώματα που είναι αρχικά, πρέπει να ανήκει και σε μια ομάδα που να ξέρει τι έχει συμβεί. Δηλαδή ή ανήκει σε μια ομάδα από τις αυτές που είπαμε πριν ή γνωρίζει τι έχει κάνει ο ίδιος, οπότε θα φοβηθεί. Σωστά. Είμαι σαφής τι εννοώ, έτσι δεν είναι. Από εκεί και πέρα, μετά που θα τελειώσουν τα πρώτα συμπτώματα που σας λέω ότι μπορεί να είναι μια απλή γρήπη, να μοιάζει με μια απλή γρήπη, κούραση και όλα αυτά που είπα πριν, από εκεί και πέρα υπάρχει ύφεση. Και μπορεί για 2 χρόνια, μέχρι και 10-15 που πρέπει να μην εμφανίσει κανένα σύμπτωμα. Κανένα απολύτως. Άρα αυτό που θα πω εγώ είναι ότι πέρα από την πρόληψη, που είναι το σημαντικότερο πράγμα και τουλάχιστον για τις σεξουαλικές επαφές ετερόφιλων ή ομόφιλων ζευγαριών, θα επιμείνουμε ότι το προφυλακτικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τους ομοφιλόφιλους άντρες, το γνωρίζουν. Mm-hmm. Κολλιέται με την προκτική επαφή, με την κολπική επαφή, με την πεολιχία, ιδιολιχία και όλα αυτά, όλους αυτούς τους τρόπους mm-hmm. που δεν υπάρχουν προφυλάξεις. Από τη στιγμή υπάρχουν μελέτες που λένε ότι είναι στην κατάποση του σπέρματος, για παράδειγμα. Ενώ αν δεν υπάρχει κατάποση του σπέρματος ή αν δεν έρθει σε επαφή, αν δεν υπάρχει κάποια αμοιχή στο στόμα ώστε να υπάρχει ή... Υπάρξει αίματος, ας πούμε. Αίματος, έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό είπα και για το αίμα της περίοδου. Το αίμα περίοδου, ναι, βεβαίως, θα κολλήσει. Θέλω, αναφερθήκατε προηγουμένως στην αγωγή και στα φάρμακα, βεβαίως, και στην θεραπεία. Σε ποια κατάσταση μπαίνει ένας οροθετικός όταν πλέον σε καθημερινή βάση χρειάζεται να παίρνει τη θεραπεία του? Δεν ξέρω αν έχετε και εννοώ προσωπική εμπειρία από την άποψη το να γνωρίζετε το πώς είναι ο ψυχικός κόσμος. Κοιτάξτε, πέρα, μετά από το πρώτο σοκ έχω προσωπική άποψη και με ανθρώπους οροθετικούς και με ανθρώπους που ναι. ανακαλύψαμε ότι νοσούν από AIDS. Δεν το γνωρίζανε, αρρωστήσανε, μπήκανε στην κλινική ψάχνοντας γιατί συμβαίνουν πράγματα, διάρειες, συνεχόμενες διάρειες, χάσιμο βάρους και πνευμονία, μην πω σε πολλές λεπτομέρειες ναι, ναι, ναι. ιατρικές. Ανακαλύψαμε ότι δεν είναι απλά φορείς. Έχουν AIDS. Το πρώτο σοκ είναι μεγάλο. Και στους οροθετικούς, που είναι μια χαρά υγιής με την καθημερινότητά τους στη ζωή τους και ξαφνικά έρχεται κάτι και τάκ, τους έρχεται κατά κούτελα, είμαι οροθετικός, Παναγία μου, τι σημαίνει αυτό, θα πεθάνω, θα κολλήσω την οικογένειά μου, τους φίλους μου, θα απομονωθώ. Δεν είναι έτσι. Πολλοί φοβούνται και να κάνουν σεξ, το οποίο είναι λάθος. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι οι οροθετικοί, εφόσον είναι υπαγωγή και είναι χαμηλά τα φορτία, αυτό που λέγα πριν τον ιό. Βεβαίως και πρέπει να κάνουν σεξ, γιατί τους φτιάχνει την ψυχολογία. Η ζωή τους συνεχίζεται, δεν είναι ασθενείς. Τώρα, σε αυτούς που έχουν AIDS και δεν γνωρίζαν από πριν τι συνέβαινε, αυτό είναι ακόμα πιο βαρύ, θα το πω, γιατί είναι ήδη ασθενείς. Δηλαδή, να είσαι ασθενής, να είσαι άρρωστος, να μην ξέρεις γιατί δεν είσαι καλά και να σου συμβαίνει κάποιο πρόβλημα υγείας και ξαφνικά να ανακαλύψει ότι αυτό το πρόβλημα υγείας είναι το AIDS. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι πρόβλημα. Γενικά όμως υπάρχουν ομάδες γιατρών και όχι μόνο και ψυχολόγων που τα στηρίζουν όλα αυτά. Επίσης οι θεραπείες ναι. Και υπάρχουν και
παρακολουθούνται και έχουν απόλυτη υποστήριξη από αυτές τις ομάδες. Οι κριτικοί είμαστε ενημερωμένοι? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Γιατί μιλάμε για την υπόλοιπη χώρα, για την επικράτεια, αλλά και στην Κρήτη πιο συγκεκριμένα. Νομίζω ότι υπάρχουν είμαστε. Περιστατικά. Ναι, υπάρχουν. 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 Οι πιο πολλοί παρακολουθούνται πλέον τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, στην ειδική μονάδα που υπάρχει στο Παγνί, από όσο γνωρίζω. Mm-hmm. Υπάρχουν και κάποιοι που φεύγουν εκτός Κρήτης, καταλαβαίνετε για ποιους λόγους. Παλαιότερα ίσως να ήταν και πιο πολλοί. Μάλιστα. Κυρία Παιδιαδίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πραγματικά κάθε κουβέντα μαζί σας φέρνει πιο κοντά στον κόσμο, στους τηλεθεατές, στους κριτικούς και όλους αυτούς που μας βλέπουν το κομμάτι της ενημέρωσης και της πρόληψης. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί από εκεί ξεκινούν τελικά όλα. Θα θυμάστε βεβαίως, μιλούσαμε και πριν από λίγες εβδομάδες σε ένα θέμα της εκπομπής και για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών στα σχολεία. Νομίζω σημαντικό. Ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μην καταλήγουμε τελικά κάθε φορά στα πλατό μιας εκπομπής να συζητάμε τις αρνητικές συνέπειες και τα αποτελέσματα αυτού του φωνικού ιού. Ναι. Που εμείς επιμένουμε προφυλακτικό, αλλά για όλο και για όλο αυτό που είπα. Δεν μιλάμε μόνο για τον ιό του AIDS. Έτσι. Μιλάμε για τον ιό των κονδυλωμάτων, για όλα τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα. Θέλουμε ατελείωτες ώρες για να μιλήσουμε γι' αυτά. Μάλιστα. Οπότε σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μακάρι να είχαμε χρόνο να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Εννοείται, έχουμε πολλά να πούμε. Στο επανειδήν θα πω εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.